Ισόβια και σε δεύτερο βαθμό για το φόνο συμπατριώτη του στο Τιμπάκι επέβαλε στον 36χρονο σήμερα Πακιστανό το μεικτό όρκο του εφετείου Ανατολικής Κρήτης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον έκρινε ξανά ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Ο καταδικαστής κατά την απολογία του ζήτησε την επιοίκεια του δικαστηρίου, μιας και όπως είπε έχει μετανιώσει για την πράξη του. Ο ίδιος ανέφερε ότι μέλη της οικογένειάς του στο Πακιστάν συναντήθηκαν με μέλη της οικογένειας του θύματος, ζητώντας του συγγνώμη, χωρίς ωστόσο αυτή να γίνει δεκτή. Όλα συνέβησαν το Σεπτέμβριο του 2017. Οι ιδιοκτήτες των θερμοκηπίων, στα οποία εργάζονταν θήτης και θύμα, ψάχνοντας κάποια αντικείμενα που είχαν χαθεί, βρέθηκαν οδηγούμενοι από την έντονη δυσοσμία ενώπιον ενός άκρος ανατριχιαστικού θεάματος, καθώς αντίκρισαν το πτώμα του 24χρονου τυλιγμένο σε νάιλον πεταμένο μέσα σε ρέμα. Γιατί τον σκότωσες, τι σου έκανε, γιατί τον χτύπησε? Μετά από έρευνες της αστυνομίας και παρά την αρχική του άρνηση, ο 36χρονος αναγκάστηκε να ομολογήσει. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος, ο 36χρονος κατάφερε 4 ή 5 χτυπήματα στο κεφάλι του 24χρονου συμπατριώτη του, το οποίο κυριολεκτικά παραμορφώθηκε.